Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες, φίλοι, συναγωνίστριες, συναγωνιστές, αν θέλουμε να δούμε λίγο κατάματα την πραγματικότητα, αυτές οι εκλογές είναι οι εκλογές της μεγαλύτερης σύγχυσης, αποστασιοποίησης και έλλειψης προς τον ανατολισμό και ελπίδας για την επόμενη μέρα που έχουν βιώσει οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες τα τελευταία χρόνια. Είναι εκλογές αποστράτευσης, απογοήτευσης, σύγχυσης, διότι περισσότεροι γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, όποια ψήφο να ρίξουν στην κάλπη, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η πολιτική που θα εφαρμοστεί θα είναι η ίδια. Η κυβέρνηση με διαφορετική σύνθεση, πολυκομματική ή μη, θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική, την προδιαγραμμένη, την προκαθορισμένη, την πολιτική των μνημονίων, της ατέρμονης λιτότητας, της επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Οι εκλογές αυτές έχουν κάτι το σάπιο. Αν έχει κάτι αποδειχτεί με τις τελευταίες εξελίξεις, έχει αποδειχτεί ότι μέσα από το δρόμο του κοινοβουλευτικό, το δρόμο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της εμπιστοσύνης στην ψήφο και στα κόμματα του Κοινοβουλίου, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την επίθεση του κεφαλαίου. Το μπλοκ που συγκροτήθηκε την προηγούμενη περίοδο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι υπάρχει ένας εύκολος, ένας σύντομος δρόμος προς την ανατροπή των μνημονίων, σήμερα είναι διαλυμένο και χωρίς προσανατολισμό. Αυτό που προβάλλει αυτή τη στιγμή σαν μια αδύνατη λύση είναι μια επιστροφή σε ένα ιδηλιακό παρελθόν, στις απαρχές ενός ΣΥΡΙΖΑ καλού, ενός ΣΥΡΙΖΑ των αρχών του 2009 με 2011. Οι σύντροφοι της Λαϊκής Ενότητας, λέγοντας ότι έχουν σώσει την τιμή του χώρου αυτού, μας λένε ότι έχουν μια αντιμνημονιακή λύση. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αντιμνημονιακή λύση στις εκλογές. Και αν υπάρχει κάποιος λόγος για την ανταρσία να κατέβει σε αυτές τις εκλογές, αν υπάρχει κάποιος λόγος να διατηρήσει την αυτόνομη της πολιτική ταυτότητα, αν υπάρχει κάποιος λόγος να ζητήσουμε ψήφο από τους αγωνιστές και τους αγωνιζόμενους και τις αγωνιζόμενες, όλους αυτούς που έδωσαν μάχη στο προηγούμενο περίοδο, είναι ακριβώς να τους πούμε ότι την επόμενη μέρα η μόνη λύση είναι στο δρόμο. Η μόνη λύση είναι στις διαδηλώσεις. Η μόνη λύση είναι στις απεργίες. Η μόνη λύση είναι στις επιτροπές αγώνα. Η μόνη λύση είναι στις λαϊκές συνελεύσεις. Η μόνη λύση είναι στις μάχες που θα δώσουμε όλοι και όλες μαζί ενάντια στην πολιτική που θα εφαρμοστεί επάνω μας. Και αυτή είναι η υπόσχεση που πρέπει να δώσει η ανταρσία. Αυτή είναι η τομή που πρέπει να κάνει σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να δούμε, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης, έχουν αλλάξει οι πολιτικές οροθετήσεις που δόθηκε ο αντιμνημονιακός αγώνας. Η διαίρεση ανάμεσα σε μνημόνιο και αντιμνημόνιο δεν αρκεί αυτή τη στιγμή. Η πλατιά πολιτική ενότητα, τα πλατιά μέτωπα, ας το πούμε των πλατιών, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επαναληφθούν. Δεν ζούμε σε αυτή την περίοδο που ο καθένας μπορεί να αναβαπτίζεται στην κολυμπήθεια του αντιμνημονιακού αγώνα από την άκρα αριστερά μέχρι τον Καμένο. Έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Είναι η εποχή πια όχι μόνο της σύγχυσης και της απογοήτευσης, αλλά και των ξεκαθαρισμάτων, των διαχωρισμών, το να λες την αλήθεια, το να κάνεις δεκάρικα και να εξηγείς στον καθένα τι εννοείς όταν λες ότι είσαι ενάντια στο μνημόνιο, τι εννοείς όταν λες ότι είσαι ενάντια στη λιτότητα, πώς μπορείς πραγματικά να δώσεις μια αντιμνημονιακή λύση, με ποιους θα τη δώσεις και πώς θα τη δώσεις. Στίχημα, όχι αυτές τις εκλογές, αλλά για την επόμενη μέρα για την ανταρσία, είναι να δώσουμε συνέπεια τον αγώνα αυτό και να προσφέρει λύσεις σε μια κατεύθυνση που θα βοηθούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να βγάζουν συμπεράσματα από την ίδια τους εμπειρία. Συμπεράσματα από το εξάντληση και το αδιέξοδο των ρεφορμιστικών αυταπατών. Συμπεράσματα που θα συνδέουν την αγωνιστική τους εμπειρία με τον αγώνα και τη μάχη για την κατάκτηση μιας διαφορετικής κοινωνίας, αταξικής, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς ρατσισμό, χωρίς σεξισμό,
μιας κοινωνίας όπου ήδη η ίδια εργαζόμενη πλειοψηφία θα έχει το πάνω χέρι. Ευχαριστώ.